Νέο Nissan Qashqai. Κάποιοι λένε ο βασιλιάς επέστρεψε. Εμείς πάλι λέμε ότι είναι το αυτοκίνητο που δημιούργησε αυτή την κατηγορία. Από πόσο ξεκινάει όμως, τι εκδόσεις υπάρχουν, είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, πόσο αναβαθμισμένο είναι, ποια έκδοση έχει νόημα για να πάρεις. Το News Auto θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε. Νέο Nissan Qashqai. Πες μου λίγο για τις εκδόσεις, αλλά και από πόσο ξεκινάει μέχρι και πόσο φτάνει. Να ξεκινήσουμε από τις τιμές. Είμαστε στις 24.490 ευρώ για την έκδοση με τους 140 ύπους υβριδικής τεχνολογίας στο αυτοκίνητο, η τρίτη γενιά. Και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τις 39.990. Εκεί έχουμε μια υπερπλήρη έκδοση, όπως το αυτοκίνητο που βλέπουμε εδώ στην έκθεσή μας. Στους 158 ύπους. Τετρακίνητο, αυτόματο, πάντοτε υβριδικό, με ζάντες σε 20 ιντσών, μέχρι και με σύστημα όπου έχει τρία προγράμματα μασάζ για τη θέση οδηγού και συνοδηγού. Ασύρματη φόρτιση κινητού, head-up display 10,8 ιντσών, το μεγαλύτερο που είναι στην κατηγορία, ναι, όπου μπορούμε να έχουμε λοιπόν προβολή όλων των πληροφοριών των απαιτούμενων μπροστά στο μπαμπρίς μας. Και η έκδοση, να πάμε λοιπόν, να αφήσουμε λίγο την έκδοση αυτή που είναι κάπως εξωπραγματική. Η έκδοση πιο γήινη, λοιπόν, η Elite, που είναι η αρχική, έχει πάρα πολλά πράγματα, τόσο στο κομμάτι της άνεσης, αλλά ιδίως στο κομμάτι της ασφάλειας. Έχουμε σύστημα ενεργής πέδησης με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών, σύστημα παρέμβασης για αλλαγή λωρίδας, προειδοποίηση τυφλού σημείου, μέχρι σύστημα σταθεροποίησης τρέιλερ, αν έχουμε κάποιο ρημουλκούμενο για να δουλέψει σωστά το αυτοκίνητο στον δρόμο. Άρα μιλάμε για πολύ αναβαθμισμένη έκδοση σε σχέση με τη βασική έκδοση της προηγούμενης γενιάς. Ναι, ναι, η έκδοση είναι αναβαθμισμένο το αυτοκίνητο, σαφέστατα. Αναβαθμισμένος και εξοπλισμός και δικαιολογεί στο έπακρο και την ανταγωνιστική τιμή του. Τα πράγματα που έχει πάνω τα στοιχεία είναι πάρα πολλά του αυτοκίνητου και νομίζω ότι είναι καλυμμένος ο υποψήφιος αγοραστής και από τη βασική έκδοση.